Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου». Σήμερα έχω την τιμή να έχω καλεσμένη στο στούντιο τη Δόκτωρ Αγγελική Μακρύ, κλινική διαιτολόγος και διδάκτρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κυρία Μακρύ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας σήμερα και θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Κλινική διαιτολόγος λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Έχετε πάνω στην ειδικότητά σας κάποια εξειδίκευση? Έχω τελειώσει καταρχήν το τμήμα διατροφής διαιτολογίας στη Θεσσαλονίκη το 1995. Για τουλάχιστον 10 χρόνια και κάτι ασκούσα την κλασική διαιτολογία και πια όταν τελειώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές κάνω την πρώτη μου ειδίκευση πάνω στη μεταβολομική και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Και τελειώνω και την διδακτορική μου διατριβή πάνω στις επιδράσεις του στρες και στην παθολογία της κύησης. Οπότε πια αλλάζει και όλη μου η επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 12 χρόνια, όπου πια ασχολούμαι με το στρες και τις επιδράσεις του στρες, είτε είναι το καθημερινό είτε το χρόνιο, πάνω στις διαταραχές του μεταβολισμού και σε ό,τι αφορά τη διατροφή μας και τις διάφορες διαταραχές του οργανισμού που έχουν να κάνουν με την έκφραση αυτών των μεταβολικών διαταραχών. Το στρες είναι πολύ βασικό στην εποχή μας να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε σε όλες τις μορφές και σήμερα θα μιλήσουμε για το στρες της διατροφής λοιπόν και το πώς επηρεάζει όλο αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με την πρώτη ερώτηση. Ένας ασθενής όταν έρχεται στο ιατρείο σας, κάνετε μία εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης του? Ναι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να παίρνουμε ένα λεπτομερές ιστορικό στην προσπάθειά μας να διευκρινίσουμε ποια είναι η διατροφική του ανάγκη και ποια είναι η διατροφική του κατάσταση που τον έφερε μέχρι την πόρτα του δικού μας ιατρείου. Μάλιστα. Και στη συνέχεια κάνετε μέτρηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού του, έτσι? Ναι, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Γιατί έχουμε ήδη τις πρώτες ενδείξεις σε τι κατάσταση είναι ο μεταβολισμός του και η ικανότητα θρέψης γενικότερη του οργανισμού. Άρα λοιπόν αρκετές φορές έχουμε ήδη το αποτέλεσμα πώς εκφράζεται ο βασικός μεταβολικός του ρυθμός σε σχέση με τη θρέψη του οργανισμού. Αρκετές φορές όμως ναι, αρκετές κάνουμε φορές, και μέτρηση του βασικού του μεταβολικού ρυθμού. Και πιστεύω το επόμενο στάδιο να είναι η ανάλυση της σύστασης του σώματος του ασθενούς, έτσι? Ναι, βέβαια, εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το πιο σημαντικό θεωρώ τώρα. Ανάλυση σύστασης. Ωραία. Επειδή λοιπόν η ανάλυση σύστασης σώματος είναι γνωστή στους περισσότερους ανθρώπους ως λιπομέτρηση, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για εμάς τους ειδικούς, ανάλυση σύστασης σώματος σημαίνει παίρνω πληροφορίες για το πώς ο οργανισμός μας, τα κύτταρά μας, φτιάχνουν τους ιστούς τους. Πώς δηλαδή τους αναδομούν αφού πρώτα τους έχουν αποδομήσει. Στην ανάλυση λοιπόν της σύστασης σώματος προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τι συμβαίνει με την ικανότητα του οργανισμού να φτιάχνει και να δομεί τους ιστούς του και όχι ποια είναι τα ιδανικά όρια λίπους, βάρους και μυϊκού ιστού. Δεν είναι η ανάλυση σύσταση σώματος ιδανικές αναλογίες. Μάλιστα. Είναι η ιδανική έκφραση του οργανισμού σύμφωνα με το γενετικό του και το μεταβολικό του προφίλ. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια σχεδιάζεται ειδικά διαιτολόγια βάσει των αποτελεσμάτων που βρίσκεται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά? Αφού εκτιμήσουμε τη μεταβολική του κατάσταση και την διατροφική του κατάσταση σε επίπεδο θρέψης, δηλαδή πώς ο οργανισμός μπορεί να επεξεργάζει την τροφή του και να την αφομοιώνει και να απεκρίνει όλο το υλικό που δεν μπορεί να αφομοιώσει και να επεξεργαστεί, τότε ναι, προσεγγίζουμε, θα έλεγα καλύτερα, την διατροφική ανάγκη του οργανισμού. Έτσι λοιπόν τα διαιτολόγια
είναι εξατομικευμένα και τις περισσότερες φορές προβαίνουμε και σε κάποιο αποκλεισμό τροφών ή συμπεριλαμβάνουμε κάποιες τροφές που τις προτιμούμε περισσότερο για ένα διάστημα από ότι κάποιες άλλες. Θα ήταν ένας δόκιμος όρος. Το οποίο έχετε δει ότι αυτό βοηθά τους ασθενείς μέχρι τώρα. Δηλαδή η πείρα σας δείχνει ότι αυτός ο τρόπος, δηλαδή το να αποκλείουμε κάποιες τροφές ή το να ενισχύουμε κάποιες τροφές τον οργανισμό, βοηθάει στην αποκατάσταση αυτό που μας είπατε μέχρι τώρα, έτσι. Να παρεμβάλλω εδώ λίγο, γιατί είμαι και λίγο υποκρατική, ναι, της υποκρατικής σχολής. Ασχολούμαι με τη θεωρία των χυμών και τις ιδιοσυγκρασίες του Ιπποκράτη. Εκείνος έλεγε ότι το φάρμακο είναι τροφή μας και η τροφή μας το φάρμακό μας. Είναι λίγο πιο σύνθετη ανάλυση αυτής της πρότασης. Είμαστε λοιπόν ό,τι μπορούμε να αφομοιώσουμε. Και καλώς ή κακώς, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και ο χώρος που ζούμε και που έχουμε επιλέξει να φτιάξουμε την καθημερινότητα και το μικρό κόσμό μας, περιβάλλεται από ερεθίσματα τα οποία πάρα πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να πέψουμε, ούτε να αφομοιώσουμε, ούτε να απεκρίνουμε. Αντίστοιχα λοιπόν συμβαίνει και με τις τροφές. Ο στόχος λοιπόν ο δικός μας, ο δικός μου δηλαδή και των συνεργατών μου, είναι να βρούμε ποια είναι η κατάσταση του μεταβολισμού του κάθε οργανισμού που επισκέπτεται το χώρο μας σε επίπεδο θρέψης του κυτάρου. Δηλαδή πώς αυτά που θα του δώσουμε σαν τροφή θα μπορέσει να τα πέψει, να τα αφομοιώσει και να τα απεκρίνει πλήρως, ώστε να πετύχουμε και την ισορροπία της γλυκαιμίας του οργανισμού, δηλαδή των επιπέδων γλυκόζης του, γιατί με αυτό είναι το καύσιμο για τα κύτταρά μας, και πώς θα μπορεί να ξαναδομήσει τους ιστούς του με υγιή τρόπο, χωρίς να μπούμε σε διάφορες περιπέτειες μεταβολικών διαταραχών. Μεγάλη επιστήμη, πάρα πολύ πραγματικά. Και πάρα πολύ ωραία. Κάνετε και συμβουλευτική διατροφική συμπεριφορά, κυρία Μακρύ. Ακόμα ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τις περισσότερες φορές οι διαταραχές του μεταβολισμού δημιουργούν έντονες διαταραχές και στο ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Και παρόλο που εγώ δεν είμαι ειδική, άρα λοιπόν δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται να εισβάλλω στο κομμάτι το πολύ ευαίσθητο της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, πολλές φορές το αγγίζουμε. Το αγγίζετε, ναι. Έστω και ελέγχοντας τι είδους διατροφικές διαταραχές ή ποιες διατροφικές διαταραχές κρύβονται πίσω ή προκαλούν διάφορες διαταραχές στο ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Και από εκεί και μετά υπάρχει κατεύθυνση και σύσταση στο να απευθυνθούν στις ανάλογες ειδικότητες. Με τους συνεργάτες σας που συνεργάζεστε. Ναι, που τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που είναι δύσκολο στον ελλαδικό χώρο να ακούμε τη λέξη ψυχολόγος, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, κάποιες φορές είναι πολύ απαραίτητο να καταλάβουμε γιατί η διατροφική μας διαταραχή χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Επιβάλλεται να καταρριφθεί αυτό το ταμπού. Ναι, επιβάλλεται. Γίνεται πολύς λόγος για τη δυσανεξία τροφίμων. Θα σας το πω έτσι απλά. Είναι μύθος ή αλήθεια, κυρία Μακρύ? Λοιπόν, μύθος δεν είναι. Η δυσανεξία τροφών υφίσταται με την έννοια του μεταβολικού νοσήματος. Άρα κάποιος ο οποίος είναι δυσανεκτικός σε μια τροφή έχει εκφράσει μεταβολικό νόσημα. Του λείπει δηλαδή κάποιο ενζυμικό σύστημα, έχει κάποια μετάλλαξη γενετική. Υπάρχει μεταβολικό νόσημα, το γνωρίζει ο θεράποντας ιατρός του, του έχει συστήσει κάποια πράγματα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί είναι να ασκήσουμε συμβουλευτική στο να τον βοηθήσουμε να φτιάξει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο μες στη μέρα του. Άρα λοιπόν ο μύθος δεν είναι. Μύθος όμως είναι η τροφική δυσανεξία στον αποκλεισμό τροφών για την απώλεια βάρους ή για την αποκατάσταση της σύστασης του σώματος. Εκεί δεν μιλάμε για τροφική δυσανεξία, εκεί μιλάμε για τροφική ευαισθησία, γιατί μια μεταβολική διαταραχή, όπως είπαμε και πριν,
δημιουργεί προβλήματα στην αφομοίωση, στην πέψη και στην απέκριση της τροφής. Σας επισκέπτονται άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα και που υπάρχει επιτακτική έτσι ανάγκη να έχουν κάποια απώλεια βάρους για τη βελτίωση της υγείας τους? Πολλές ερωτήσεις. Την πρώτη ερώτηση. Ναι, με επισκέπτονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα υγείας. Συνήθως βλέπω τέτοιους ανθρώπους. Γιατί συνήθως πίσω από κάποια διαταραχή της υγείας τους κρύβεται και μια μεταβολική διαταραχή που χρειάζεται αποκατάσταση προκειμένου και η θεραπευτική τους αγωγή να έχει καλή έκφραση. Σε καμία περίπτωση ο κλάδος της μεταβολομικής δεν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική οδηγία ή ιατρική αγωγή, σε καμία. Έρχεται να βοηθήσει στην καλύτερη έκφραση και της υγείας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο νόσημα, είτε είναι αυτό άνοσο είτε όχι. Επίσης έρχεται να έχει καλύτερη έκφραση στη θεραπευτική αγωγή που ακολουθεί. Γιατί η αποκατάσταση της θρέψης του κυττάρου βοηθά και τον οργανισμό να πέπτει καλύτερα και οποιαδήποτε άλλη αγωγή ακολουθεί. Αυτά όλα γίνονται σε συνεργασία και με το θεράπων γιατρό? Πάντα. Πάντα, έτσι. Ή με την ανάγκη να αποτανθούν σε κάποιον γιατρό. Γιατί υπάρχει και το πρόβλημα της δυσπιστίας πια, του που πάω, πώς πάω και τι ακολουθώ. Μάλιστα. Εδώ θέλω να σας κάνω, να σας πω το εξής. Όλοι μας, ακούγοντας τη λέξη απώλεια βάρους, που μας συστήνουν οι γιατροί όλοι, και εγώ συγκαταλέγουμε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι πείνα, στέρηση, μέτρηση ποσότητας, 100 γραμμάρια από αυτό, 200 από εκείνο, συγκεκριμένη ώρα τροφής. Εμένα όλο αυτό μόνο στρες, όπως είπαμε στην αρχή, μπορεί να μου φέρει και όχι να με βοηθήσει. Η δική σας μέθοδο, πείτε μας λιγάκι, πώς λειτουργεί, πώς βοηθάτε έναν άνθρωπο να χάσει κιλά? Όπως είπα και πριν, η δικιά μου μέθοδος, την οποία ανέπτυξα μέσα από την πρακτική και μέσα από την πορεία μου και στο μεταπτυχιακό και στην και κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου, έχει τη βάση της στην θεωρία των χυμών του Ιπποκράτη, ο οποίος κατέτασε τους ανθρώπους σε 4 βασικές δομές ανάλογα με κάποια γενετικά τους χαρακτηριστικά που τα ονόμασε ιδιοσυγκρασία. Η μέθοδος αυτή σήμερα στην κλινική πράξη και στην πράξη του μεταβολισμού και της μεταβολομικής δεν υφίσταται. Υφίσταται όμως την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Υπάρχει δηλαδή όρος ιδιοσυγκρασίες στον τομέα της ψυχολογίας. Εγώ αυτό που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου και προσπάθησα να κάνω και ανέπτυξα σαν μοντέλο αξιολόγησης είναι να παντρέψω τη θεωρία των χυμών του Ιπποκράτη με τη μεταβολομική. Και γιατί η μεταβολομική είναι ένας χώρος πολύ πολύπλοκος, με πολύ πολύπλοκες ορολογίες και το παρελθόν είχε πιο απλούστατη έκφραση. Έτσι λοιπόν μου άρεσε αυτή η απλή έκφραση με την πολυπλοκότητα του σήμερα. Αυτό χρησιμοποιώ για να αναλύσω τον τύπο του κάθε οργανισμού που έρχεται σαν αρχική αξιολόγηση. Και μέσα σε όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα του πώς το μήλο καταλήγει να μπαίνει στο μυτοχόνδριό μας και να παράγει την ενέργειά μας και εμείς να μην το βλέπουμε, μεταβάλλεται ένας πολύ όμορφος κόσμος που λέγεται μεταβολισμός. Αν κάποια έκφραση είναι σε διαταραχή ή σε λάθος διαδικασία από αυτή που τα γονίδια μας ορίζουν, και πιστέψτε με, τις περισσότερες φορές λόγω των περιβαλλοντικών παραγόντων και λόγω της καθημερινότητάς μας κάπως έτσι φτάνουμε να αποκτούμε διάφορα σοβαρά προβλήματα, γίνεται η πρώτη προσέγγιση. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται σε μένα και με επισκέφτονται έχουν ήδη τη διαδικασία της πείνας καταγεγραμμένη και στον εγκέφαλό τους και στο μεταβολισμό τους. Γι' αυτό και έχουν αυτό το πρόβλημα της έκφρασης της αλλαγής της σύστασης σώματός τους. Και συνήθως είναι δύσκολοι οργανισμοί που έχουν δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα και έχουν ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ.
και σε εσάς βρίσκουν την υγειά τους, γιατί δεν σας κρύβω το ότι η πρόσκληση εδώ σήμερα δεν είναι τυχαία. Έχω ακούσει σε μια μικρή πόλη που ζούμε ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι κάνοντας επίσκεψη στο χώρο σας και ακολουθώντας τις οδηγίες σας, να έχουν πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα, το όχι μόνο από την απώλεια του βάρους, αλλά και με τη βελτίωση της υγείας τους, κάτι που νομίζω ότι είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε και όχι εργασία, να το πω έτσι. Και πραγματικά το πιστεύω ότι είναι μεγάλη επιστήμη αυτό που πρεσβεύεται, κυρία Μακρύ. Το θέμα μας είναι πολύ μεγάλο. Ο τηλεοπτικός χρόνος βέβαια είναι αμήλικτος. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη με αυτά που μας είπατε και δεσμεύομαι να κάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη όπου όλα αυτά που μας είπατε σήμερα να μπορέσουμε να δείξουμε εν μέρη κάποια πράγματα και στην πράξη μέσα από το χώρο σας. Συμφωνείτε, κυρία Μακρύ? Με μεγάλη μου χαρά. Οπότε κλείνουμε τη σημερινή συνέντευξη, ανανεώνοντας το ραντεβού για μία από τις επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, κυρία Μακρύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας. Καλώς ήρθατε στην Πανίδης Medical Shop. Δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγείας, προσφέροντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης. Η εξειδικευμένη γνώση του εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστήριξη του ασθενούς, χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας. Η ομάδα της Πανίδης Medical Shop στελεχώνεται από έμπειρους νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες. Πανίδης Medical Shop διαθέτει προϊόντα που δίνουν εγγυημένες λύσεις για κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης, όπως είδη ιατρικά, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά, αναπνευστικά, επιθέματα ελκών και κατακλύσεις, είδη μαστεκτομής, είδη ακράτειας, ακουστικά βαρικοείας, ορθωτικά πέλματα και προσθετικά μέλη. Η Πανίδης Medical Shop είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και εκτελεί όλες τις συνταγές. Πλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας προσφέρει προς το κοινό δωρεάν υπηρεσίες όπως το τεστ ακοής και το πελματογράφημα. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο χώρο μας και να σας φανούμε χρήσιμοι. Q-Systems, δεμερλιώτης ρίζος, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής αλουμινίου και PVC από το 1979. Η βιοτεχνία της εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας, στο 16ο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας και κατασκευής κουφωμάτων. Την έκθεση της αλουμίλ θα βρείτε στη Διγενή 13. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24130 16 860. Το Απολώνιο είναι ένα πλήρες κέντρο αποκατάστασης, δύναμης 188 κλινών κλειστής νοσηλείας και με δυνατότητα 60 ασθενών αντίστοιχης ημερήσιας για προγράμματα αποθεραπείας. Αποτελείται από 5 πτέρυγες με δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, συν το χώρο αυξημένης φροντίδας για ασθενείς που χρήζουν συνεχούς μηχανικής παρακολούθησης. Αντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως ορθοπαιδικές και νευρολογικές παθήσεις και ειδικότερα τα κινητικά και μη ελλείμματα που παρουσιάζονται σε αυτές, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και με απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και κάλυψη όλων των νοσηλείων εκ του ταμείου.
Στόχος μας, το καλύτερο αποτέλεσμα για την πλήρη αποκατάσταση των νοσούντων με όσο το δυνατόν καλύτερο ανθρώπινο πρόσωπο. Η εταιρεία Home Sweet Home Φάνης Κοντόπουλος βρίσκεται στο χώρο των μεταφορών εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια. Έχοντας έδρα τη Λάρισα, η ομάδα μας αναλαμβάνει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, προσφέροντας άμεσες λύσεις σε μεταφορές και μετακομίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας βοηθήσουμε, εκτιμώντας το κόστος της μετακόμισής σας και αναλαμβάνοντας όλη την απαιτούμενη διαδικασία, όπως το μπαλάζ επίπλων και τη συσκευασία των υλικών. Θα μας βρείτε δωτίου 5 Λάρισα. Είναι υπέροχο να βρίσκεις ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφη. Και είναι ακόμα πιο υπέροχο να το βρίσκεις πλέον και στην πόλη σου. Laserderm, ένα ολοκένουργιο εργαστήριο αισθητικής που κάνει την ομορφιά επιστήμη. Αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς λέιζερ Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Κρυολιπόλυση, η πιο σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους για πρόσωπο νεανικό και φρέσκο. Laserderm. Τηλεφώνησε στο 2410-250-024 και η αισθητικός Ελένη Χατζή θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Νέο Laserderm στη Λάρισα. Παναγούλη 6, πρώτος όροφος. Εργαστήριο αισθητικής Laserderm. Η ομορφιά είναι επιστήμη τώρα και στη Λάρισα. Η ΕΚ Δήμητρα. Σπουδές που συναντούν την εποχή. Τουριστική Ακαδημία, Ακαδημία Μόδας και Ομορφιάς, Επαγγέλματα Υγείας, Παιδαγωγικά και Αθλητισμός, Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες. Σπουδές σε 8 τομείς με περισσότερες από 40 ειδικότητες. Σπούδασε στην πόλη σου σε ειδικότητες αιχμής με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και νιώσε σίγουρος για την επιλογή σου. Εκπαιδεύσου από τους καλύτερους. Σπούδασε το επάγγελμά σου και εξασφάλισε το μέλλον σου. Η ΕΚ Δήμητρα, η πρώτη σου επιλογή. Ακαδημαϊκές σπουδές στην πόλη σου και με βρετανικό δίπλωμα. Λάρισα, Παλαιολόγου 19, έναντι ΟΣΕ, Βόλος, Φερών 65, Old City. Community invasion, community invasion, the new cop is here. I repeat, the new cop is here. Discover the new cop. Mikhail, join the coffee community. Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε να παρακολουθήσουμε το επόμενο σημαντικό θέμα της εκπομπής μας. Για 8η συνεχή χρονιά διοργανώνεται στο ΙΑΣΟ Θεσσαλίας το κορς των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων από τον καθηγητή χειρουργικής κ. Δημήτριο Ζαχαρούλη και το Royal College της Αγγλίας, στο οποίο έχουν εκπαιδευτεί έως τώρα 700 χειρουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Απευθύνεται σε νέους ιατρούς όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων, αλλά και σε φοιτητές των τελευταίων ετών, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν χειρουργική ειδικότητα.
έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους νέους χειρουργούς στην ασφαλή χειρουργική πρακτική μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον εργαστηρίου. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε πώς γίνεται η εκπαίδευση. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο ΙΑΣΟ, στην αίθουσα τελετών, όπου διεξάγεται για 8η συνεκή χρονιά το σεμινάριο των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων που διοργανώνεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ιατρική Σχολή βέβαια, αλλά και το Βασιλικό Κολέγιο των Χειρουργών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο γύρω στους 50 νεαρούς χειρουργούς πάνω στις βασικές χειρουργικές δεξιότητες. Πάνω στις δεξιότητες δηλαδή που πρέπει οποιοδήποτε χειρουργός να διαθέτει προκειμένου να μπορεί να παρέχει μια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασθενείς του. Η συνεργασία αυτή κρατά χρόνια, έχει αναδείξει πολλούς νέους χειρουργούς που τώρα πια είναι όριμοι και διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεχίζεται αυτή η παράδοση. Χωρίς να σηκώνουμε. Όχι, δεν βλέπεις καθόλου. Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πιάνουμε καλά για να δούμε που θα βγούμε. Μπράβο. Εκεί, ωραία. Όχι, βγήκες στο δέρμα. Μπράβο. Εκεί. Ωραία. Κάτω το χέρι, χαλαρά. Ναι. Βλέπεις, θα κλειδώσεις πάλι. Μπράβο. Χωρίς άγχος. Από εδώ που και μετά που αρχίσαμε και καταλάβαμε τι γίνεται, έγινε πολύ καλά. Η αρχή είναι και γιατί είναι, γιατί βλέπεις εσύ εδώ, λείπει. Ήρθατε στην Πανίδης Medical Shop. Η Πανίδης Medical Shop δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγείας, προσφέροντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης. Η εξειδικευμένη γνώση του εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστήριξη του ασθενούς, χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας. Η ομάδα της Πανίδης Medical Shop στελεχώνεται από έμπειρους νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες. Η Πανίδης Medical Shop διαθέτει προϊόντα που δίνουν εγγυημένες λύσεις για κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης, όπως είδη ιατρικά, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά, αναπνευστικά, επιθέματα ελκών και κατακλύσεις, είδη μαστεκτομής, είδη ακράτειας, ακουστικά βαρικοείας, ορθωτικά πέλματα και προσθετικά μέλη.
Η Πανίδης Medical Shop είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και εκτελεί όλες τις συνταγές. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας προσφέρει προς το κοινό δωρεάν υπηρεσίες όπως το τεστ ακοής και το πελματογράφημα. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο χώρο μας και να σας φανούμε χρήσιμοι. EQ Systems, The Merliotis Rizos, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής αλουμινίου και PVC από το 1979. Η βιοτεχνία της εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας, στο 16ο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας και κατασκευής κουφωμάτων. Την έκθεση της αλουμίλ θα βρείτε στη Διγενή 13. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24130 16 860. Το Απολώνιο είναι ένα πλήρες κέντρο αποκατάστασης δύναμης 188 κλινών κλειστής νοσηλείας και με δυνατότητα 60 ασθενών αντίστοιχης ημερήσιας για προγράμματα αποθεραπείας. Αποτελείται από 5 πτέρυγες με δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, συν το χώρο αυξημένης φροντίδας για ασθενείς που χρήζουν συνεχούς μηχανικής παρακολούθησης. Αντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως ορθοπαιδικές και νευρολογικές παθήσεις και ειδικότερα τα κινητικά και μη ελλείμματα που παρουσιάζονται σε αυτές, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και με απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και κάλυψη όλων των νοσηλείων εκ του ταμείου. Στόχος μας, το καλύτερο αποτέλεσμα για την πλήρη αποκατάσταση των νοσούντων με όσο το δυνατόν καλύτερο ανθρώπινο πρόσωπο. Η εταιρεία Home Sweet Home Φάνης Κοντόπουλος βρίσκεται στο χώρο των μεταφορών εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια. Έχοντας έδρα τη Λάρισα, η ομάδα μας αναλαμβάνει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, προσφέροντας άμεσες λύσεις σε μεταφορές και μετακομίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας βοηθήσουμε, εκτιμώντας το κόστος της μετακόμισής σας και αναλαμβάνοντας όλη την απαιτούμενη διαδικασία, όπως το μπαλάζ επίπλων και τη συσκευασία των υλικών. Θα μας βρείτε δωτίου 5 Λάρισα. Και αφού παρακολουθήσαμε το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έγινε στο ΙΑΣΟ Θεσσαλίας, θα συνεχίσουμε λέγοντάς σας ότι με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση από τον καθηγητή πνευμονολογίας κύριο Γουργουλιάνη και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας να παρουσιάσουμε το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονολογίας που διεξάγεται στην πόλη του Βόλου. Η κάμερα της εκπομπής μας ήταν εκεί. Και πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από το συνέδριο, αλλά να ακούσουμε και τον καθηγητή κύριο Γουργουλιάνη τι έχει να μας πει για το συνέδριο. Το Συνέδριο Πνευμονολογίας διεξάγεται για 21η συνεχή χρονιά με συνθήκες που είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που συνηθίσαμε. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε 700 άτομα, είχαν γεμίσει όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής, τα εστιατόρια, ήταν ένα κοσμικό γεγονός για την πόλη και επιστημονικό γεγονός. Τώρα κάνουμε το συνέδριό μας σε μια αίθουσα με 50 μόνο καρέκλες, με 2,5 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον
και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους μας διαδικτυακά που είναι σε όλη την Ελλάδα. Αρχίσαμε σήμερα με ωραίες ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις για την εμπειρία από τον κορονοϊό. Κουβεντιάσαμε για τα εμβόλια, κουβεντιάσαμε για το πώς αντιμετωπίστηκαν αυτοί οι άρρωστοι, για τη μοναξιά τους. Και συνεχίζουμε με συνεδρίαση που αφορά τα κοινωνικά θέματα της περιοχής, όπως είναι η ρήπανση και το περιβάλλον. Συζητάμε ενδιαφέροντα περιστατικά από την κλινική και από 6 κλινικές από την υπόλοιπη Ελλάδα, πνευμονολογικές κλινικές. Και θα τελειώσουμε την Κυριακή με μια συνεδρίαση που είναι αφιερωμένη στο πώς βιώσαμε την πανδημία. Είναι μια συνεδρίαση όπου θα προβληθεί μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίχθηκε από το Δήμο Λαρισαίων με το πώς τα κτίρια μιλάνε στον καιρό της πανδημίας μεταξύ τους. Ήταν μόνα, χωρίς κόσμο και άρα επικοινωνούσαν, έτσι το εμπνεύστηκαν οι δημιουργοί τους. Με την παρουσίαση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με ζωγραφιές και κείμενα που γράφτηκαν από πολίτες που ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και μοιράζονται την αγωνία και τις εμπειρίες τους. Και θα κλείσουμε με ένα μουσικό πρόγραμμα επίσης εμπνευσμένο από την πανδημία. Είναι υπέροχο να βρίσκεις ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφη. Και είναι ακόμα πιο υπέροχο να το βρίσκεις πλέον και στην πόλη σου. Laserderm, ένα ολοκένουργιο εργαστήριο αισθητικής που κάνει την ομορφιά επιστήμη. Αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς λέιζερ Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Κρυολιπόλυση, η πιο σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους για πρόσωπο νεανικό και φρέσκο. Laserderm. Τηλεφώνησε στο 2410-250-024 και η αισθητικός Ελένη Χατζή θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Νέο Laserderm στη Λάρισα. Παναγούλη 6, πρώτος όροφος. Εργαστήριο αισθητικής Laserderm. Η ομορφιά είναι επιστήμη τώρα και στη Λάρισα. Η ΕΚ Δήμητρα. Σπουδές που συναντούν την εποχή. Τουριστική Ακαδημία, Ακαδημία Μόδας και Ομορφιάς, Επαγγέλματα Υγείας, Παιδαγωγικά και Αθλητισμός, Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες. Σπουδές σε 8 τομείς με περισσότερες από 40 ειδικότητες. Σπούδασε στην πόλη σου σε ειδικότητες αιχμής με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και νιώσε σίγουρος για την επιλογή σου. Εκπαιδεύσου από τους καλύτερους. Σπούδασε το επάγγελμά σου και εξασφάλισε το μέλλον σου. Η ΕΚ Δήμητρα, η πρώτη σου επιλογή. Ακαδημαϊκές σπουδές στην πόλη σου και με βρετανικό δίπλωμα. Λάρισα, Παλαιολόγου 19, έναντι ΟΣΕ, Βόλος, Φερών 65, Old City. Community invasion. Community invasion. The new cup is here. I repeat, the new cup is here. Discover the new cup. Mikhail, join the coffee community.
Άλλη μία εκπομπή «Θέλω την υγεία» μου έφτασε στο τέλος της, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες για τους γιατρούς που συμμετέχουν από τα τηλέφωνα της εκπομπής που βλέπετε, καθώς επίσης να δείτε πάλι τα βίντεο της εκπομπής μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook «Θέλω την υγεία μου» και στο κανάλι του YouTube «Άστρα TV». Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους χορηγούς και συντελεστές της εκπομπής μας. Καλό σας βράδυ!